bueno, para nosotros lo más importante era ganar, intentar dar ese siguiente paso después de ganar a Pau. Bueno, estamos contentos, aunque en el juego hemos sido algo irregular. Σήμερα αυτό που θέλαμε κυρίως να μεταβήσουμε, να συνεχίσουμε την καλή φάση με το ευρωστό μας μετά από την νίκη μας απέναντι στον ΠΑΟ και να συνεχίσουμε να φύγουμε σε κανονικό ρυθμό. Αυτά από το Μίτσελ, πάμε να ακούσουμε τον Ράκη Μάτζιου Αρκένης Αδαλέρας. Κύριε Μάτζιου, βαριά ήταν σήμερα για τον ΠΑΟ. Πρώτο παλέψε η ομάδα σας στο πρώτο ημίχρονο, που κατάφερε να πήγει στα βοηθήρια με σκορ 1-1. Έλα! Θα σου βάλω. Κάναμε ένα καταλογικό πρώτο μήκο, θα έλεγα. Δεχτήκαμε δύο γκολ αποσυμμένες φάσεις. Και ειδικά το δεύτερο ήταν ένα κύριο γκολ, θα έλεγα. Τυχερό, από εδώ δεν φάνηκε καλά ακριβώς που ήταν. Αλλά εκεί πέρα νομίζω πάλι τα παιδιά παλέψαμε. Ήμασταν κοντά στο σκόρ, ήμασταν, είχαμε κάποιες φάσεις να κάνουμε. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι και τις πολλές απουσίες που είχαμε σήμερα, νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας ήταν πάρα πολύ καλή. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Όπως και είχα πει και πριν, ότι από αυτά τα παιχνίδια μόνο κέρδος μπορεί να έχουμε. Και τώρα συνεχίζουμε, ετοιμαζόμαστε για άλλα παιχνίδια από τις κυρίες Μονάδες, το οποίο είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και ψυχολογικά για αυτό το παιχνίδι. Το κέρδος σήμερα μπορεί να το προσδιορίσει. Νομίζω ότι η ομάδα έδειξε τα στοιχεία που δείχνει. Είναι μια ομάδα η οποία έχει οργάνωση, έχει σοβαρότητα στο παιχνίδι της, ξέρει τι θέλει στο παιχνίδι. Από εκεί πέρα όμως θέλω να αντιμετωπίσουμε και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι η διαφορά δυναμικότητας όχι μόνο με εμάς αλλά και με όλες τις ομάδες φαίνεται ο Ολυμπιακός, νομίζω παίζει μόνο στην Ελλάδα. Και τα παιχνίδια αυτά πολλά παιδιά πήραν εμπειρία από πέρα από ό,τι θα έχουμε τον Ολυμπιακό. Νομίζω ωφέλη έχουμε από τέτοια παιχνίδια παρά να χάσουμε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά και από τον Ράκη Μάτζιο, ικανοποιημένος παρά την βαριά ήττα για την εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο κατά κύριο λόγο. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό σε σχέση με την πολύ μεγάλη διαφορά δυνατότητας που ούτως ή άλλως υπάρχει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ήρθε με αρκετές απουσίες προκειμένου να προφυλάξει και να ξεκουράσει ο Μίτσελ βασικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας του, του Διεθνής, του Μίτρογλου, του Μανιάτη, του Κολέπας, το Σκιώπα που είχε ένα μικρό τραυματισμό και έπρεπε να προστατευτεί. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος το διαχειρίστηκε καλά το παιχνίδι, με την εμπειρία του, με τις δυνατότητές του, με ένα καλό εξάλεπτο στο δεύτερο γήπεδο, εκεί 52-58, εκεί την έκλεισε, της έκλεισε τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να πάρει τη νίκη, να το διαχειριστεί καλά και να το τελειώσει με τον γκολ του Σαβιόλα, στο τέλος να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Το 4-1, ο Ολυμπιακός, ο οποίος όπως έλεγα και νωρίτερα συνεχίζει την αίτητη πορεία του στο πρωτάθλημα, κοντάς μία μόνο απώλεια αυτή τη Σομαλία με τον Παναιτωλικό, διατηρεί την απόστασή του από τον ΠΑΟ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βλέπετε εδώ πια είχε ως στατιστική εικόνα στο τέλος του μάτς. Και από εδώ ολοκληρώνουμε την μετάδοση.